και μέλη του Ειδικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, αγαπητά μέλη των δύο αυτών συλλόγων. Κυρίες και κύριοι, σαν εκπρόσωπος των ιδρυτών του συλλόγου μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ίδρυσή του. Και θα ήθελα αυτά τα λόγια που θα πω να εκφράζουν και να φωτογραφίζουν όλους τους ιδρυτές μας, που πριν από 34 με 35 χρόνια περίπου, το Μάρτιο του 1982, συγκεντρωθήκαμε σε ένα χώρο για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση ίδρυσης συλλόγου. Για την ιστορία αναφέρω ότι η πρωτοβουλία αυτής της συγκέντρωσης ανήκει στον κύριο Νίκο Τέλια. Παρακολουθώ χειροκροτήσεις. Ίσως συνεννοήθηκε και με άλλους, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως, την μέρα της συγκέντρωσης αυτός άνοιξε την συζήτηση και είπε ότι υπάρχει ανάγκη, υπάρχει αυτό, πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ένα σύλλογο. Και στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση. Ακούστηκαν προτάσεις πολλές. Και βέβαια, υπήρχε και η επιθυμία όλων μας από καιρό να προβούμε σε αυτή την ενέργεια, να κάνουμε σύλλογο. Γι' αυτό και συμμετείχαμε σύσσωμοι όλοι. Ύστερα λοιπόν από πολλή συζήτηση και πολλές προτάσεις που ακούστηκαν, αποφασίσαμε να ιδρυθεί σύλλογος με τη γνωστή μας επωνυμία. Τον επί της περιοχής Σερβίου Κωνσταντίνης Καλαβούνη, κατοίκων Αλεξάνδρειας και Περιχώρου. Τα μάρνες, τον. Όλοι μαζί περίπου. Λοιπόν, για τι μη σένα και αν θα αναφέρω τα χωριά που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή των Σερβίων, που τα είχαμε πει όλοι ότι την συζήτηση τα χωριά τα είχαμε αναφέρει και τα είχαμε καταγράψει. Θα αρχίσω τα μεγάλα. Σέρβια, Βελβενδός, Πλατανόρευο, Καστανιά, Καταφύγη, Σκούλερη, Αγία Κυριακή που λέγεται σήμερα το κοινωριό, Πολύφυτο, Παλιογράτσανο, Νεράιδα, Κρανίδια, Αυλές, Γούλες, Ρίμνιο, Ρωσίλιο, Πολύρεχο, Τριγωνικό, Μεταξάδες, Λιβαδερό, Μικρόβαλτο, Τρανόβαλτο, Φρούριο, Λαζαράδες και Ελάτη. Σύνολο 24 χωριά. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα, Νίκο. Δεν έχω ξεχάσει. Αυτά τα χωριά συναλλάσσονται και συναλλάσσονται ακόμα με τα Σέρβια. Εξυπηρετούνταν από τις υπηρεσίες των Σερβίων. Γι' αυτό κρίνουμε ότι από αυτά τα μέλη, από αυτά τα χωριά και έπρεπε να συγκαταλέγονται τα μέλη του συλλόγου. Αλλά βέβαια είπαμε ότι εκτός από αυτούς που κατάγονται από αυτά τα χωριά, μπορούν και άλλοι να εγγραφτούν στο σύλλογο, όλη την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης κτλ. Αλλά το καταστατικό μας ήταν, τα ιδρυτικά μέλη ήταν από εκεί, το ξεκίνημα. Τα Σερβίων. Είπαμε λοιπόν. Αυτά τα χωριά εξυπηρετούνται και εξυπηρετούνται και εξυπηρετούνταν από τις δημόσιες υπηρεσίες των Σερβίων και κατέβαιναν στο πατροπαράδοτο, στο παραδοσιακό παζάρι των Σερβίων, στη λαϊκή αγορά. Και όλες γύρω από τα Σέρβια κινούνταν.